πολύ μ' αρέσει αυτή η πολύ ρομαντική διάθεση του ζευγαριού μας, του νιόπαντρου, του Γρηγόρη και της Ναταλή. Της Ναταλή και του Γρηγόρη, που σήμερα, ξαναλέω, δεν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή μας. Ήρθε να πάρει το αγόρι της, να περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο, αφού δεν πρόλαβαν ακόμα να κάνουν ένα γαμήλιο ταξίδι. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, τη βούτυξα, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία. Η μοναδική ευκαιρία να πει επιτέλους μία έρευνα ο Γρηγόρης και να μην την πει σε εμάς, να τη λέει και να είναι δίπλα η γυναίκα του, να δούμε πώς εκείνη αντιδράει σε αυτά που ακούει. Αλλά πέτυχε στην πιο light έκδοση έρευνα. Τι να σε κάνω. Τυχερή πολύ είμαστε, η γυναίκα άκου. Τέταρτο. Συνήθεια τέταρτη. Κράτα τις αποστάσεις. Δηλαδή. Ο σύντροφος δεν πρέπει να είναι σκαρφαλωμένος πάνω στον άλλον. Πρέπει να έχει ο σύντροφος το χώρο του και το χρόνο του. Δηλαδή, πήγαινε γυμναστήριο, αυτό που κάνεις. Βγες με τις φίλες σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να βγω Γρηγόρη. Να βγω Γρηγόρη. Ναι, γιατί είπα εγώ ποτέ να μην βγεις, μου είπες κάτι και είπα όχι. Γρηγόρη. Και το τελευταίο θα ακούσεις που σε αφορά πάρα πολύ. Μη μου τρέχεις εμένα την έρευνα, εμάς μας αφαλοκόβεις κάθε μέρα και τώρα ήρθε η Ναταλία και τις τρέχεις. Βγες με τις φίλες σου όταν εγώ βλέπω μπάλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω, Ματάκια. Που συνήθως είναι απογευματινές ώρες. Εκεί δεν έχω πρόβλημα. Ο χρόνος μου μαζί σου είναι τόσο πολύτιμος που δεν θέλω. Δεν θέλει, ναι. Μα είναι ελληνική ταινία ο Γρηγόρης μόνος του. Είναι. Και τρίτο, μη χαλάς το δικό σου πρόγραμμα περιμένοντας πότε θα γυρίσει αυτό στο σπίτι. Εδώ διαφωνώ με την έρευνα, να το ξέρεις. Σπίτι, θα είσαι και θα περιμένει. Κάθε βράδυ τώρα που έλειπε, 9-9.30 ώρα τηλέφωνο. Σπίτι, πού είσαι, τι κάνεις. Ξέρουμε και τι μας γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό είναι, μωρέ. Όχι, μωρέ, κοριτσάκι μου. Αφού... κορίτσι, να μην το πάρεις μόνο του νιόπαντρο, μόνο του σε ένα σπίτι. Άστε, λένε. Έχει το μικρό μου αδερφό εκεί, security, μη σε νοιάζει. Είναι όλα κανονισμένα. Πέμπτη συνήθεια. Πίστευε στο σύντροφό σου. Και μία έρευνα. Ναι, είναι η πίστη στη σχέση τους. Δημιουργήστε μια, άκου Ελένη τώρα, Για πες ρε Γρηγόρη. Μια υγιή ρουτίνα ζωής. Αλήθεια. Να έχει να κάνει με φίλους, ακόμα και με τα προγράμματα της τηλεόρασης που παρακολουθείς. Ταξιδέψτε μαζί και μοιραστείτε αυτές τις πρωτόγνωρες εμπειρίες σε μια κουβέντα που θα κάνετε αργότερα, το πόσο ωραία περάσατε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Ναταλή. Καλά, και όχι να μου πεις, μπορώ. Θέλω να μου πεις εάν σας αρέσουν τα ίδια μέρη για διακοπές. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί, εδώ δεν το έχετε βρει. Δηλαδή, επειδή ξέρω τον Γρηγόρη πάρα πολύ καλά, εσένα δεν σε ξέρω, αλλά και τώρα που σε βλέπω καλύτερα και σαν εικόνα που σε είχα, δεν σε έχω για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Φαινομενικά, είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Και ναι, στα θέλω μας και στις προτιμήσεις μας και στις ανάγκες μας. Θέλω να σου πω ότι ο ένας προσαρμόστηκε λίγο στις ανάγκες του άλλου. Δηλαδή, και ο Γρηγόρης θα πάει σε μέρη που ενδεχομένως χωρίς εμένα δεν θα πήγαινε, και εγώ πηγαίνω σε μέρη που ενδεχομένως δεν θα πήγαινα χωρίς τον Γρηγόρη. Αλλά ο ένας κάνει τα χατήρια του άλλου. Δηλαδή δεν έχουμε αποκλείσει το ένα ή το άλλο. Τα κάνετε χωρίς γκρίνια. Διακοπές το έχω αφήσει λευκό. Σε ενοχλώ καθόλου? Όχι, μου είπε κλείσε όπου θέλεις. Ναι, σου είπε κλείσε όπου θέλεις. Αρκεί πρώτα να περάσουμε και μια βόλτα από το αγαπημένο μου νησί. Στην Πάτμο πάμε ούτως ή άλλως γιατί λατρεύω κι εγώ. Περνάω πάρα πολύ καλά στην Πάτμο. Και στη Λάρισα θα πάμε πάλι. Και στη Λάρισα θα πάμε και στην Κορώνη θα πάμε. Να πεις ναι, αγάπη μου. Και στην Κορώνη θα πάμε. Να την πας στην ωραία παραλία. Πού? Στην Βελίκα. Βέβαια, εκείνη το σπίτι πήγαμε πέρυσι. Ο παιδιά έχει τεράστια παραλία. Ναι. Δεν ήξερα ότι η Λάρισα έχει παραλία και έχει μια τεράστια παραλία, καταπληκτική. Και οργανωμένη. Ξαπλώστες, beach bar, τα πάντα όλα. Και θα συνεχίσω και με κάτι ακόμα και είναι και το τελευταίο και θα κλείσω, Ναταλάκι μου. Μοιραστείτε μαζί πράγματα της σχέσης σας, ακόμα και δυσάρεστα πράγματα, αλλά και αστεία. Κάτσε με το τέρι σου και πες, βρε Ναταλή, θυμάσαι τότε πόσο πολύ γελάσαμε? Ή θυμάσαι τότε που πλακωθήκαμε για τον τάδε λόγο? Ας τα μοιραστούμε, δεν είναι κακό. Εγώ είναι μαθήματα για την εξέλιξη. Δεν θέλω να θυμάμαι άσχημες στιγμές. Δεν μπορώ. Τσαντίζομαι. Ξαναφουντώνω. Τι ρομαντισμό. Το κορίτσι. Ναταλή, ποιος είναι πιο ρομαντικός από τους δυο σας? Αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά ότι εσύ είμαι εγώ. Ποιος λες, βρε Ελένη μου? Ο Γρηγόρης. Πλάκα κάνω, ναι, ρε Γρηγόρη. Είσαι ρομαντικός, αλλά εσύ το παίζεις λίγο. Ξέρεις ποιο το θέμα. Θα πω εγώ κάτι. Και σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Δηλαδή, στην πρώτη εβδομάδα λέω. Μην αγριεύεις. Όχι, γιατί. Νομίζω ότι αυτό λειτουργήσε καλά σχέση, άμα ξέρει ο άλλος τι είσαι. Τη λοιπόν, είπα, μην περιμένει ρομαντισμού, φεγγάρια και τέτοια από μένα. Είναι η ίντρικα του θέματος. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ρομαντικός, να του βγάλεις κάποια ψήγματα ρομαντισμού σε ανύποπτες στιγμές. Που τις κάνει. Και έχει μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που ξεκινάνε λουλούδια, κάρτες, τηλεφωνήματα, ιστορίες. Το κάνουν σε όλες. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος που ενώ δεν το κάνει ή δεν το έχει κάνει στο παρελθόν σε καμία, είναι μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πιστεύω σε καμία. Καλά πιστεύεις.
να το κάνει σε σένα. Και α είναι κάτι πολύ μικρό. Αλλά να είναι κόντρο στο χαρακτήρα του. Το έκανα κάτι. Τι ωραία που μιλάει για σένα. Ναι, τα λέει πολύ ωραία. Και εγώ έκανα κάτι. Τα λέει πολύ ωραία. Πολύ. Το έκανα το ρομαντικό όμω πέρυσι που πήγαμε Πάτμο, είχε στα μπάρι ένα παγκάκι που έβλεπε το ηλιοβασίλεμα. Τι το ψήλωσε. Το έχω σπίτι στο γέρακα τώρα. Και περνάγαμε κάθε απόγευμα και μου έλεγε να κάτσουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα ένα απόγευμα στο παγκάκι. Την τρίτη φορά που μου το είπε, καθίσαμε. Και τραβάει χειρόφρενο ο κουντάρα. Και μου λέει βγες. Έτσι στα είπε. Έτσι. Ρε κουντάρα. Βγάλαμε φωτογραφίες όμως, το θυμόμαστε το παγκάκι μας. Ωραία. Αυτά ήταν, παιδιά, τελείωσε η έρευνα. Κάντε, θα περάσετε υπέροχα ως ζευγάρια. Τα κάνουμε τα πιο πολλά. Έχω αγχωθεί, ρε λένε. Έχεις αγχωθεί γιατί είναι δίπλα μας. Ναι. Άμα την πάρω δίπλα μου, θα ξαγχωθείς. Όχι, το άγχος θα παραμένει. Δεν έχω πρόβλημα με το άγχος, δεν φεύγει εύκολα. Τώρα, αν μπορούσε να τη τραγουδήσει, τι τραγούδι θα τη έλεγε. Το Θεός. Θα τη έλεγε το Θεός. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το καινούριο τραγούδι του Νίνο. Αλήθεια σου λέω. Ο Νίνο, καταρχήν να πούμε ότι έχει πολλά κομμάτια έτσι ερωτικά που μπορεί να πει στο έτερον σου ήμιση ή τέλος πάντων δεν μπορεί να τα πει γιατί αν δεν σου βγαίνει η φωνή δεν πειράζει. Βάλε το CD του Νίνο και εσύ απλά κοίτα την. Έχει βγάλει κομματάρες, έχει δίκιο. Είναι πολύ ερωτικά τα τραγούδια του Νίνο. Εγώ τον άκουγα πάντα. Και το Θεός μ' αρέσει και Ναυαγή και Ροβινσόνη που λέγε παλιότερα μ' αρέσει. Έχει πει πολλά, δεν θυμάμαι τίτλους, αλλά τον ακούω.